Γεια χαρά παιδιά, καλημέρα. Σήμερα είναι Σάββατο και θα πάμε με τη φίλη μου την Κατερίνα και τον Κάρμπο, τον Τζόπανο, το σκύλο της. Θα πάμε στον Ημιτό. Θα ανεβούμε δύο μικρές κορυφές. Δεν έχω ξαναπάει και δεν ξέρω και πώς είναι. Λογικά, έτσι το ίντερνετ λίγο που κοίταξα έλεγε ότι είναι λίγη απόσταση και εύκολο. Σίγουρα θα έχει ωραία θέα γιατί έχει πολύ καλή μέρα. Και αυτό, θα πάμε να δούμε. Τώρα πάμε να συναντήσουμε την Κατερίνα εκεί πάνω στο βουνό και θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει. Λοιπόν, φτάσαμε. Περιμένουμε την Κατερίνα και τον Καρμπόνι. Να δούμε πώς θα πάμε. Λογικά, από ό,τι είδα, το μονοπάτι είναι αυτό εδώ. Και πάει μέχρι απέναντι την κορυφή. Και συν μια ακόμα κορυφή μετά. Θα δούμε. Έχει κόσμο. Κάνουν ποδήλατα. Περπατάνε, κάθονται. Ωραία είναι. Να δούμε, για να δούμε. Έλα. Έλα και Κάρβα! Ήρθε! Ήρθε! Δείτε την όλη! Ήρθε! Εγώ είμαι το highlight. Ήρθε! Ήρθε όπως βλέπετε! Ήρθε! Τα καταφέραμε! Γεια! Κατερίνα! Τα παιδιά! Γελάει! Τέλος πάντων! Πάμε προς τα εκεί να δούμε τι γίνεται! Λοιπόν, φτάσαμε μάλλον στο διάσυλο του ΟΤΕ. Πάμε σε μια κορυφή που είναι εκεί πάνω. Νάτος και ο Κάρμπο. Ωραία είναι, ωραία. Έχει έτσι μια θέα ενδιαφέρουσα. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Καλά είναι. Εδώ η Κατερίνα ψάχνει πράγματα. Έχει μανιτάρια. Έχει μανιτάρια. Ναι. Όντως. Ναι ρε. Όντως έχει μανιτάρια. Γεια σου Κάρμπο. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Φτάσαμε στην πρώτη κορυφή. Ωραία είναι. Λίγο, αλλά ωραία. Νομίζω μετράει να έρθει κάποιος. Δεν μετράει. 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 Πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία. Τώρα θα πάμε εκεί, σε αυτή την κορυφή. Έτσι. Να δούμε και εκεί τι γίνεται. Πολύ εύκολα, το συνιστώ. Το συνιστώ.
Λοιπόν, εδώ τώρα ανεβαίνουμε μια ανηφόρα. Τα έχω παίξει λίγο. Ας μαζέψουμε και λίγα σκουπίδια, γιατί πετάνε και σκουπίδια κάτω. Έχει κόσμο το βουνό γενικά. Έχουμε δει αρκετό κόσμο να... και να τρέχει και να περπατάει και να κάνει ποδήλατο. Εντάξει, είναι και Σάββατο. Λογικό και ημιτός. Πολύ ήλιος. Ήλιος όντως κάσαμε από τη ζέστη. Και χιόνια γύρω γύρω. Στα άλλα βουνά. Ναι. Πω έσκασα ρε. Όντως. Ναι, γιατί μετά θα πρέπει να το ξαναβάλω. Εδώ το βουνό σου δίνει ό,τι χρειάζεσαι, όπως είπε και η φίλτα την Κατερίνα. Ο Κάρμπο είναι έτοιμος να επιβιώσει στο βουνό. Σαν τσοπάνος, σαν τσοπάνος που είναι. Είσαι έτοιμος. Λοιπόν, θα το πω μπροστά στα παιδιά. Όχι, βάζεις τώρα γράφεις. Γράφουμε. Όχι ρε φίλε, μίλαγα. Δεν πειράζει. Δεν είπες και τίποτα. Για εξιντάριες. Δεν τον είχα σε εκτίμηση τον ημιτό, να πω την αλήθεια. Αλλά αυτή η πλευρά του μου άρεσε εμένα. Όντως, δείχνει ένα άλλο πρόσωπο ο ημιτός εδώ. Δείχνει ένα άλλο πρόσωπο, πραγματικά. Αληθινή ιστορία. Κατερίνα, 33. Είδε το άλλο πρόσωπο του ημιτού. Η Κατερίνα δεν γνώριζε. Αλλά μόλις είδε... Εγώ τον ημιτό τον ήξερα όχι τόσο καλά, αλλά... Νομίζω τώρα ήρθαμε λίγο πιο κοντά, νιώθω. Ήταν, δεν ήταν αυτός που νόμιζα στην αρχή. Αλλά... Ήτανε διπρόσω. Τελικά είναι καλύτερος. Σε αντίθεση με άλλους που γίνεται χειρότερη. Και τον είχα δει πως κοίταζε την πάρα στα συνέχεια. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Δύσκολα. Ο γυρισμός είναι δύσκολα εδώ στον μακρινό ημιτό. Τρεις μέρες περπάτημα. Τουλάχιστον τρεις μέρες, τουλάχιστον. Ευτυχώς έχουμε τον Τζοπάνι και... Τρεις μέρες και 48 ώρες. Και 48, μπράβο, ναι. Έχουμε τον Τζοπάνι ευτυχώς μπροστά και ανοίγει δρόμο και μας βρίσκει τα μονοπάτια. Γιατί... την τελευταία... Περίμενε. Πού είναι. Κατουργέμαι, έτσι. Όχι, εντάξει. Έλα, εντάξει, πλάκα κάνουμε. Για το πως το πάνε. Εγώ διψάω, όντως. Κι εγώ διψάω. Αλλά δεν είμαστε καλά, είμαστε. Θα λιώσουμε λίγο χιόνι. Άμα βρούμε. Να, εδώ, η φύση λειτουργεί, όπως βλέπετε. Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Καρπό. Ο Κάρμπο μπορεί να διαχειριστεί τα πάντα. Όχι, αλλά είναι εντάξει. Θα τον δέσω για να περάσετε. Θα δέσουμε τον Κάρμπο τώρα, γιατί ο κόσμος το φοβάται αυτό τον αλήτη. Τον αλήτη το ίδιο. Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Τώρα πλησιάζουμε, τελειώνει το μονοπάτι που κάναμε. Εντάξει, χαλαρά, 4,5 χιλιόμετρα σύνολο. Πολύ χαλαρό για εμάς. Συνηθίζοντας τώρα ολίπους, τα ηγέτους, ξέρετε. Πλησιάζουμε στο τέλος. Ωραίο ήταν, πολύ χαλαρό. Και δεν ωραία μεράγμα. Με κρασά πρωτοχρονιά. Κρασά πρωτοχρονιά. Σπεντέλη, άστο. Οι πυροτεχνήματα από όλη την Αθήνα. Αυτό είναι ένα που έχω κάνει... Μπορεί να το βάλω στο βίντεο σφήνα να το δείτε. Πώς φαινόταν. Δείτε στο link από κάτω. Όχι στο link, θα σας το βάλω σφήνα εδώ στο βίντεο. Να δείτε πώς φαινόταν από την Πεντέλη την πρωτοχρονιά όταν αλλάξαμε χρονιά, τέλος πάντων, τα πυροτεχνήματα και αυτά που ήταν. Μοναδικό.
Τα καταφέραμε. 5 χιλιόμετράκια. Μια χαρά. Μια χαρά.